αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίζεται το δεύτερο Φεστιβάλ Επιστήμης στην Τεχνόπολη με πρωτότυπες και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες δράσεις, μία εκ των οποίων διείσδυσε στον τρόπο λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου με τρόπο απλό και εύληπτο για το ευρύ κοινό. Έχουμε ετοιμάσει ένα παιχνίδι γνώσεων που αφορά τον εγκέφαλο, τις λειτουργίες του, τις δυνατότητες που έχει και πιθανές ασθένειες και θεραπείες για τις ασθένειες αυτές. Η ομάδα των διοργανωτών που συνέβαλε να οδηγήσει εκ του ασφαλούς τους μαθητές στους αχανείς δρόμους του ανθρώπινου εγκεφάλου προέρχεται από το Εργαστήριο Κυταρικής και Μοριακής Νευρολογίας του Ινστιτούτου Παστέρ. Ο εγκέφαλος είναι το όργανο με το οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας και τον μελετάμε. Μέσα από διαδραστικό και παιγνιώδη τρόπο, οι μαθητές εξερεύνησαν τον ανθρώπινο εγκέφαλο, παίρνοντας άκρως ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας του. Είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά να ξέρουν κάποια πράγματα για την λειτουργία του και πώς η επιστήμη έχει προχωρήσει στον τομέα της κατανόησης του σημαντικού αυτού οργάνου. Το δεύτερο Athens Science Festival συνεχίζει τις καινοτόμες δράσεις του μέχρι την Κυριακή 22 Μαρτίου, οπότε και θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις.